Φωταγωγήθηκε το κτίριο της περιφέρειας στην πόλη των Σερών, αφήνοντας εντυπωσιασμένους μικρούς και μεγάλους, καθώς για το στολισμό για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε η νέα τεχνολογία πολυμέσων 3D Project Mapping. Την εκδήλωση άνοιξαν τα παιδιά του μουσικού σχολείου με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Σήμερα θα δώσουμε φως, θα φωτίσουμε το πιο εμβληματικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών εδώ στο Διοικητήριο. Όλα είναι έτοιμα. Την βραδιά θα ανοίξουν τα παιδιά του μουσικού σχολείου, θα μας χαρίσουν τις φωνές τους, θα μας βάλουν στο κλίμα των ημερών και μετά θα ξεκινήσει αυτό που περιμένουν όλοι οι Σεραίοι και κυρίως οι μικροί μας φίλοι. Κάτι το οποίο πρώτη φορά γίνεται στις Σέρες και εύχομαι να αρέσει και να δώσει χαρά και φως στην πόλη μας. Τι ακριβώς θα δούμε? Θα δείτε ότι το κτίριο θα φωτιστεί με τρόπο τέτοιο, 3D, για να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Θα προβάλλει ιστορίες χριστουγεννιάτικες και θα έχει και ανάλογη μουσική. Είναι ένα υπερθέαμα το οποίο πραγματικά θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά και πνοή εδώ πέρα στην Κωνσταντίνο Καραμαλή. Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ξεχωριστή προβολή θα έχουν όσοι πολίτες βρεθούν στην πόλη μας μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά και το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς. Κοιτάξτε, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, δηλαδή τις τρεις μέρες των Χριστουγέννων, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολλούς ανθρώπους για να γίνει, και το επόμενο τρίμερο της Πρωτοχρονιάς, έτσι ώστε η πόλη μας να γίνει φάρος, να μπορέσει να φωτίσει και να φέρει κόσμο εδώ να απολαύσει και φυσικά άλλους τις Σερές και τους Σεραίους. Thank you.
Υγεία εύχομαι, χαρά, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία. Εκείνο που ζητώ από τις Σεραίες και τους Σεραίους, γιατί φημιζόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσέχουμε πάρα πολύ πολλά πράγματα, να κοιτάξουμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, δεξιά μας και αριστερά μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με μια καλή κουβέντα θα μπορέσουν να νιώσουν πολύ καλύτερα και φυσικά αν μπορούμε να τους φέρουμε, να προσφέρουμε το οτιδήποτε θα τους φέρει κοντά μας, καταλαβαίνετε όλες αυτές τις μέρες, να μην μείνει κανείς μόνος και να μην μείνει κανένας έτσι χωρίς χαμόγελο. Να αγαπήσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στις οικογένειές μας και να κοιτάξουμε ο καθένας να κάνουμε το κάθε τι που είναι καλύτερο για αυτόν τον τόπο.